Φίλες και φίλοι, η παρουσία σας δεν μου δίνει μόνο δύναμη να συνεχίσω αταλάντευτα την πορεία που οριοθετήσαμε και συμφωνήσαμε από την αρχή της προεκλογικής αυτής περίοδου, αλλά στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα, μήνυμα αποφασιστικότητας για την αλλαγή και την ανανέωση από την οποία έχει ανάγκη η διοίκηση του Δήμου μας. Η εμπιστοσύνη σας επιβεβαιώνει με τρόπο συγκινητικό για μένα την ορθότητα της απόφασής μου να εγκαταλείψω την κεντρική πολιτική σκηνή, αν και έχω πολλούς φίλους εκεί και ανθρώπους που μας συνδέουν κοινά οράματα, αλλά ξέρετε, ο καθένας από τη θέση του μπορεί να συνεισφέρει, να προσφέρει σε αυτό. Να εγκαταλείψω λοιπόν την κεντρική πολιτική σκηνή, αφού γραζόμενος την επιθυμία των συμπολιτών μου, και να ηγηθώ ενός πραγματικά ανεξάρτητου, πολυσυλλεκτικού, ριζοσπαστικού σχήματος για την αυτοδιοίκηση, ικανού να αλλάξει τα τοπικά πολιτικά πράγματα και να βάλει τέρμα σε μια πορεία στασιμότητας, μετριότητας και χαμένων ευκαιριών. Αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον μας, αφού η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται και μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαμορφώσει τις αναγκαίες συνθήκες για την αλλαγή πορείας του τόπου μας και να υπάρξουν έτσι έστω και μερικές απαντήσεις στα αδιέξοδα της κεντρικής πολιτικής κοινής και λύσεις προοπτικής στα συσσωρευμένα τοπικά μας προβλήματα, απότοκα και της πολυεπίπεδης κρίσης, αλλά και της δυστοκίας που υπήρχε μέχρι τώρα σε τοπικό επίπεδο, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο αναβάθμιση του ρόλου μας που θα μας έβαζε ξανά στο χάρτη ως πόλη σημαντικό κέντρο στον κορμό της Ελλάδας, με προοπτική να κάνουμε τον ευλογημένο τόπο μας περιοχή και τόπου προορισμού, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους επισκέπτες του εξωτερικού, αφού έχουμε πλούτο ξεχωριστό, ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικές ομορφιές απαράμιλες. Με όραμα, πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για τον τόπο μας, πίστη στις μεγάλες μας δυνατότητες και προτάσσοντας πάντα το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον και όχι τα συμφέροντα των λίγων που δυστυχώς και εδώ στο τόπο μας προηγούνται και πολλές φορές επιβάλλονται πάνω στο κοινό καλό και στο δημόσιο συμφέρον. Διδασκόμενοι από τα λάθη και μη επιτρέποντας άλλες ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Επιδιώκοντας και στηρίζοντας τη συμμετοχή των πολλών και κυρίως των άξιων μέσα από μια μεγάλη συμμαχία ενεργών πολιτών που επιτέλους βγαίνει μπροστά, αλλάζει τα αυτοδιοικητικά πολιτικά δεδομένα για τις εκλογές και αύριο με την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης του Δήμου από μας, με τις ιδέες και τις προτάσεις τους θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού, φιλόξενου Δήμου ακριβώς στο κέντρο της Ελλάδας με τα πολλά πλεονεκτήματα που μας δίνει η θέση μας, η φύση, ο πολιτισμός και η ιστορία μας. Υπάρχει σήμερα στο διευρυμένο Δήμο μας, αλλά και στην πόλη μας, στη Λαμία, πρωτεύουσα της ποιότητας και της περιφέρειας στερεάς Ελλάδας, σίγουρα δεν θα νιώσουμε ούτε ευτυχείς, ούτε περήφανοι. Μάλλον θα μελαγχολήσουμε, νιώθοντας θυμό και οργή για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Στο πιο κομβικό σημείο της Ελλάδας, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, να διέρχονται από εδώ οδικούς και τον σιδηροδρομικό άξονα, λιμάνι ακριβώς δίπλα μας, μοναδικό ιστορικό πλούτο, Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Γοργοπόταμος, ιαματικές πηγές, πλούσια έφορη γη στην κοιλάδα του Σπερχιού που περικλείεται από δύο οροσειρές, ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα, ιστορικά μοναστήρια και τόσα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν, και αυτό θα το κάνουμε εμείς άμεσα, να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο μας. Γι' αυτό και χρειάζεται μια πρόταση ευθύνης και προοπτικής για μια πόλη και ένα Δήμο που πρέπει,
θέλει και μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πατρίδα μας και να είναι προορισμός και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους. Με όραμα, ταυτότητα και σχέδιο, με σαφείς στόχους και προοπτική αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί αυτή πρέπει να είναι η στόχευσή μας. Αυτό είναι το μέλλον για τους μεγάλους, για τους καλλιτεχνικούς δήμους. Και συγχρόνως μια πόλη πρωταγωνίστρια, ανθρώπινη, καθαρή, με πολύ πράσινο μέσα, αλλά και γύρω στους λόφους που την περιβάλλουν, ασφαλή και φιλόξενη, σύγχρονη και ελκυστική για τους κατοίκους της, αλλά και για τους επισκέπτες της. Ανοιχτή σε νέες ιδέες, σε καινοτόμες δράσεις που θα ανοίγεται σ' άλλους ορίζοντες, που θα ενώνει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της, δίνοντας ευκαιρίες σε όλους και πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές της, που θα έχει πρωταγωνιστές τους πολίτες της σε όλες τις κρίσιμες επιλογές και αποφάσεις και όχι μια μικρή νομεκλατούρα εντός και πέριξ της Δημοτικής Αρχής και Εξουσίας, που το μόνο που ενδιαφέρει είναι η νομή. Και δεν μπορώ εδώ να μην αναφερθώ στο όνειρο που επιτέλους μετά από 35 χρόνια έγινε πραγματικότητα απόψε, μετά τη νίκη της ομάδας της Λαμίας στην Άουσα, να ανέβει στη δεύτερη εθνική. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο ο Δήμος και όλοι οι πολίτες την ομάδα μας στη δεύτερη εθνική. Και όλες τις άλλες αθλητικές διοργανώσεις, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου νομίζω το ανέφερε, που ήταν παλιά εδώ και έδιναν ζωή, οικονομική ανάπτυξη, μας έκαναν γνωστούς σε όλο τον κόσμο, όπως το Ράλι Ακρόπολης και τόσα άλλα. Θα διεκδικήσουμε από την αρχή να επανέλθουν στον τόπο, στον Δήμο, στην περιφέρειά μας. Και βέβαια, πρώτη μας και άμεση προτεραιότητα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, μέσα από ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος, όπως η καθαριότητα, η ίδρευση, η αποχέτευση, η δημιουργία και η συντήρηση των χώρων του πράσινου, η ασφαλτόστρωση, η δημιουργία νέων δρόμων, η κατασκευή πεζοδρομίων που δεν μπορεί να γίνονται σχεδόν μόνο προεκλογικά και να είναι ενταγμένα στη λογική των περαστιακών σχέσεων και του ορθωτού, καθώς αποτελούν αυτονόητη συνεχή υποχρέωση κάθε Δήμου προς το πολίτη. Για να αλλάξει επιτέλους πορεία, να πάρει το δρόμο της ελπίδας και της προοπτικής, το δρόμο της προκοπής, με άλλη διοίκηση, με άλλες αρχές, νοοτροπία και αντιλήψεις, που θα συνεγείρει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα είναι η ύπαρξη πολλών άξιων και πετυχημένων συμπατριωτών μας που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο μας, αλλά ποτέ η επερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν ζήτησε ουσιαστικά τη συμμετοχή και την προσφορά τους. Βάζουμε ξανά χρώμα στη ζωή και στην πόλη μας. Να το θυμάστε αυτό. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας και με την νίκη και με τον αγώνα που συνεπάγεται αυτό μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.